στους δημοσιογράφους του BBC, για παράδειγμα, που μου λένε συνέχεια ξανά και ξανά για τη διαφθορά του ελληνικού δημοσίου, κάτι το οποίο το παραδέχομαι, αλλά τους λέω, ξέρετε κάτι, είστε εκτός θέματος. Το Ιρλανδικό δημόσιο, σύμφωνα με όλους τους δείκτες του ΟΣΑ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Διεθνούς Τραπέζης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Goldman Sachs, ακόμα και του κύριου Γεωργίου Παπαδρέου, τότε θυμάμαι, ο οποίος έλεγε καταπληκτικά πράγματα για την Ιρλανδία, η Ιρλανδία ήταν το υπόδειγμα κράτος και πραγματικά δεν μπορεί να πει κανένας ότι είχε τον ορισμό της διαφθοράς στο εσωτερικό του. Είχε μια μορφή διαφθοράς, αλλά νόμιμης. Μια άλλη ιστορία. Και όμως η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο πτωχευμένη με την Ελλάδα. Και μην ακούτε ιστορίες ότι η Ιρλανδία βγαίνει στις αγορές και η Ιρλανδία ξεπέρασε την κρίση. Όλα αυτά είναι το αντίστοιχο success story του κ. Σαμαρά σε ιρλανδική μορφή. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα τόσο διαφορετική από την Ελλάδα να θεωρείται, από όποιον ξέρει βασικά οικονομικά, ότι έπεσε στην ίδια παγίδα με την Ελλάδα. Με ρωτούν πολύ, μα είναι δυνατόν να μας λες ότι η Ελλάδα και η Ιρλανδία είναι το ίδιο πράγμα? Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Είναι εντελώς διαφορετικές χώρες. Υποφέρουν όμως αυτή τη στιγμή πιασμένες στην ίδια παγίδα της ίδιας κρίσης. Ακριβώς. Και να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Γιατί έχει κρίση η Ιρλανδία σήμερα? Κοιτάξτε πώς έγινε η μετάδοση της κρίσης. Ξεκινάμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν ήταν πλέον σίγουρο ότι τα νομίσματα των 17 χωρών που αποτελούν την Ευρωζώνη, τώρα θα έρθουν και οι Λετωνοί για κάποιο λόγο, θα κλειδωνόντουσαν μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, θα δημιουργούνταν ένα κοινό νόμισμα, όπως ο κανόνας του Χρυσού, δεκαετία του 20, με την έξοδο της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Με το που κλειδώνεται τα νομίσματα, ξαφνικά, πολυκατοικίες και χωράφια στην Ιρλανδία αξιολογούνταν, τιμολογούνταν στο ίδιο νόμισμα που τιμολογούνταν τα οικόπεδα και τα γραφεία και τα διαμερίσματα στο Αμβούργο. Στο Αμβούργο, οι ρυθμοί αποπληρωμών των δανείων ήταν πολύ πιο χαμηλοί. Τα επιτόκια ήταν πολύ πιο χαμηλά λίγο πριν την διασύνδεση των νομισμάτων. Οι ρυθμοί κέρδους ήταν πολύ πιο χαμηλοί. Γιατί όποιος επένδυε σε μια χώρα σαν την Ιρλανδία, σαν την Ελλάδα, έπαιρνε μεγάλο ρίσκο. Οπότε όποιος κέρδιζε πολλά. Το οποίο σημαίνει ότι όταν κλειδώνεις αυτά τα νομίσματα και έχεις γερμανικές τράπεζες, οι οποίες ξεχυλίζουν από κεφάλαια τα οποία προέρχονται από τα κέρδη των εξαγωγικών βιομηχανιών της Γερμανίας που δεν έχουν πού να τοποθετηθούν, γιατί στην ίδια Γερμανία οι αποδόσεις στα λιμνάζοντα κεφάλαια ήταν πολύ χαμηλές. Τι κάνουν αυτά τα κεφάλαια? Ψάχνουν να βρουν ψηλότερες αποδόσεις. Και πάνε σε χώρες όπως η Ιρλανδία και όπως η Ελλάδα, όπου οι οικονομίες, οι κοινωνικές οικονομίες, οι κοινωνίες δίψαγαν για δανεικά και όπου το ποσοστό των ιδιωτικών χρεών ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα το 1980 και ακόμα και το 1990 είχαμε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό ιδιωτικού χρέους. Ακόμα έχουμε σε σχέση με τους Βρετανούς ιδιωτικού χρέους. Οπότε η Deutsche Bank αμέσως έστειλε ένα τσουνάμι κεφαλαίων στην Anglo-Irish Bank, σε μια Ιρλανδέζικη τράπεζα, να τα τοποθετήσει εκεί. Η Ιρλανδική τράπεζα με τη σειρά της τι έκανε? Τα έδωσε στους εργολάβους. Οι εργολάβοι άρχισαν σε συνδυασμό και σε αγαστή συμφωνία με τους πολιτικούς να αλλάζουν τους συντελεστές δόμησης, έτσι ώστε να χτίζονται τεράστια μεγαθύρια έξω από το κόρπ στα προάστια του Δουβλίνου. Έδιναν δάνεια από τα γερμανικά χρήματα που έπαιρναν όχι μόνο στους εργολάβους αλλά και στους καταναλωτές στεγαστικά και καταναλωτικά, και αυτό δημιούργησε μια φούσκα. Η φούσκα αυτή αύξησε ραγδαία τις τιμές των ακινήτων. Και ξαφνικά η Ιρλανδία έγινε ο τίγρης της Ευρώπης με τους ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Όταν το 2008 έσκασε η φούσκα των παραγόγων και των χρηματαγορών, των ίδιων αγορών που είχαν ουσιαστικά παραγάγει αυτά τα τσουνάμια κεφαλαίου στα οποία αναφέρθηκα μόλις, ήταν σαν ξαφνικά η άμπο της να ήρθε και να τράβηξε τα νερά και να τα εξαφάνισε. Η ρευστότητα εξαφανίστηκε. Όταν εξαφανίζεται η ρευστότητα, οι φούσκες σκάνε.
Γιατί αν ο εργολάβος, ο οποίος δανείζεται συνέχεια για να χτίσει και ξαναδανείζεται για να ξαναχτίσει, ξαναδανείζεται για να ξαναχτίσει, ξαφνικά πάει στην τράπεζα και η τράπεζα του λέει, όχι μόνο δεν θα σου δανείσω νέα χρήματα, αλλά θα μου δώσει και αυτά που σου χρωστά, που μου χρωστάς. Ξαφνικά ο εργολάβης δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ρίχνει τις τιμές των σπιτιών για να μπορέσει να πουλήσει κάποια να δώσει χρήματα στην τράπεζα, αρχίζει μια αλυσιδωτή αντίδραση, καταραίουν οι τιμές των σπιτιών. Καταραίοντας τις τιμές των σπιτιών, ξαφνικά τα νοικοκυριά χρωστάνε περισσότερα στην τράπεζα από ό,τι αξίζει το σπίτι που αγόρασαν το εργασιακό δάνειο που τους έδωσε η τράπεζα. Και αρχίζει μια σκοτωδίνη. Πολύ σύντομα οι εργολάβοι έχουν πτωχεύσει, οι κάτοικοι έχουν πτωχεύσει, οι τράπεζες έχουν πτωχεύσει. Και τότε τι γίνεται, το εργατικό κράτος, υπό τις εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γράφει μια ακάλυπτη επιταγή στους τραπεζίτες, ώστε να μην πτωχεύσουν οι τραπεζίτες. Όχι για να μην πτωχεύσουν τόσο πολύ οι Ιρλανδοί τραπεζίτες, αλλά για να μην πτωχεύσει το Deutsche Bank που είχε δανείσει στους Ιρλανδούς τραπεζίτες. Και τα κρίνει τελικά πτωχεύει το Ιρλανδικό Δημόσιο, το οποίο αναγκάζεται να πάρει δάνεια μνημονιακά, υπό τον όρο στιγμής λιτότητας που οδηγεί το 30% του εργατικού δυναμικού της Ιρλανδίας στη μετανάστευση, και όσους μένουν στην φτώχεια και στη δυστυχία. Τι διαφορετικό συνέβη στην Ελλάδα? Ένα πράγμα. Σε ένα πράγμα διαφέρει η περίπτωση της Ελλάδας από την περίπτωση της Ιρλανδίας. Σε ένα μόνο. Στην Ελλάδα τα δάνεια δεν τα πήραν οι τράπεζες κατευθείαν από την Deutsche Bank για να τα δώσουν στους εργολάβους. Τα δάνεια τα πήρε το ελληνικό δημόσιο για να τα δώσει στους εργολάβους. Το μόνο που άλλαξε είναι η φορά. Και όταν το 2008 κατέρευσε η ρευστότητα παγκοσμίως, το άφησε το δημόσιο κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να πτωχεύσουν οι τράπεζες πρώτα ή να πτωχεύσει το δημόσιο. Το άφησε πρώτα το δημόσιο και μετά οι τράπεζες. Πού είχαν δανείσει το δημόσιο. Στην Ιρλανδία πρώτα οι τράπεζες και μετά το δημόσιο. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά αναλυτικά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να έχει μια εξίσωση. Στο αριστερό μέρος το άφησε να είναι 5, στο δεξί να είναι 5. Είτε αφαιρέσει 2 από το αριστερό μέρος πρώτα και μετά αφαιρέσει 2 από το δεξί, ή το αντίθετο. Αναλυτικά, αν το δει, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Έχει να κάνει με τη δομή της Ευρωζώνης. Με το γεγονός ότι είχαμε απολύτως κατακαιρματισμένα δημόσια χρέη, απολύτως κατακαιρματισμένα τραπεζικά συστήματα, φανταστείτε, θα σας το πει ο James καλύτερα αυτό, ότι θα γινόταν στις ΗΠΑ από το 2008, η πολιτεία της Νέας Υόρκης, που είναι και πλούσια πολιτεία, έπρεπε να διασώσει τις τράπεζες της Νέας Υόρκης, δανειζόμενες από τις διεθνείς χρηματαγορές. Θα σας το πω ότι θα γινόταν. Και η Wall Street θα κατέρεε. Και η πολιτεία της Νέας Υόρκης θα κατέρευε. Και μετά η πολιτεία της Νέας Υόρκης θα πρέπει να πάει στην Ουάσιγκτον, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να δανειστεί υπό όρους λιτότητας που θα εγγυόταν ότι η πολιτεία της Νέας Υόρκης ποτέ δεν θα συνερχόταν στον αιώνα τον άπαντα. Και μετά θα έγινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα έλεγε μέα κούλπα, δικό μου σφάλμα, δεν πήγαμε καλά, αλλά τι να κάνουμε, και άλλη λιτότητα. Και τελικά το άγαλμα της ελευθερίας θα απολύτω κάποια στιγμή σε κάποιο σάλα, σε κάποιο νοπά, κάπου.